Νατάσα μου, αγαπημένη μου, να σας ζήσει το μωράκι σας, να σας ζήσει ο γιόκαρος σας. Ευχαριστώ, τι κάνετε. Νατάσα μου, εμείς είμαστε καλά στα ίδια εδώ, όπως μας ξέρεις. Εσύ να μας πεις που άλλαξε όλη σου η ζωή. Όντως, άλλαξε όλη μας η ζωή από την Πέμπτη το βράδυ. Ξέρετε πόσο πολύ το περιμέναμε αυτό το μωρό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και πόσο συγκρατημένη ήσουν, Νατάσα μου. Ναι, οπότε τώρα ζούμε αυτό το θαύμα. Νομίζω, αν δεν γίνεις μάνα, δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι. Ό,τι και να λέμε τώρα, καταλαβαίνω αυτό που λένε οι μαμάδες μας. Όταν θα γίνεις μάνα, θα καταλάβεις. Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δεν έχει μεγαλύτερο θαύμα, νομίζω, από αυτό. Δεν έχει. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα και μου αρέσει κάθε φορά να το ζω με νέες μανούλες, να ζω ακριβώς τον ίδιο ενθουσιασμό που έζησα και εγώ τότε. Θέλω να μου πεις, Νατάσα μου, πώς ήταν όλα. Δηλαδή, έσπασαν τα νερά σου, επήρασε στην κλινική. Πες μας ακριβώς τις λεπτομέρειες. Εντάξει, ήταν ακριβώς έτσι. Πώς ήταν? Τα νερά μας είναι σπάσα. Όχι, είναι πόνισα, είναι ταλαιπωρήθηκα καθόλου, μπορώ να σου πω. Αν και έπρεπε. Οπότε, εντάξει, κάνουμε υπομονή να έρθει η διαδικασία από μόνη της, δεν ερχόταν από μόνη της. Εντάξει, μετά, Κωνσταντίνα μου, ό,τι και να πεις, και είναι ένα μήνυμα που θέλω να δώσω επί ευκαιρία. Ακούμε πολλά και λέμε πολλά και για τις προσφαρικές και για τις φυσιολογικές γέννες, όλα. Όμως, στην την ώρα που θέλεις να δεις το μωρό σου και να είναι καλά, ό,τι σε φωτίσει πρώτα ο Θεός, και μετά ο γιατρός σου πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Οπότε εντάξει, τώρα ξεκαθαρίζω εγώ μέσα μου πάρα πολλά που τα όσα ρεπορτάζ έχω καλύψει ως τώρα για το θέμα. Πες μας λίγο, αναγκαστήκατε μετά. Και με ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλα στον γιατρό μου, τον Νίκο Ντοζοτσίν και το ιατρικό και παραγιατρικό προσωπικό της κλινικής Λίδρας. Που με βοηθήσαν πάρα πολλά, ήταν δίπλα μας την πρώτη στιγμή. Ήμασταν ώρες στην κλινική μέχρι να γεννήσω και μπορώ να σου πω ότι ούτε νιώθω ότι ταλαιπωρήθηκα, ούτε νιώθω ότι τούτη όλη η διαδικασία ήταν επίπονη. Αντιθέτως, την ώρα που ακούεις το κλάμα του μωρού, ξέρεις τα ούλια, όποτε να βγει, δηλαδή με όποιον τρόπο την έρθει στη ζωή. Είτε είναι φυσιολογικά, είτε είναι και σαρική. Νατάσα μου, πόσες ώρες ήσουν στην αίθουσα το κετού? Λοιπόν, είχαμε πάει στην κλινική από το πρωί, είχαν σπάσει τα νερά κατά τις 3.30 και γεννήσαμε η ώρα 10 παρατετάρτου. Γεννήσατε φυσιολογικά ή με κεσαρική? Με κεσαρική. Τελικά, υπήρξε κάποια επιπλοκή, έγινε κάτι στην... Όχι, καμία επιπλοκή, απλά ήταν για να προλάβουμε τα χειρότερα. Το μωρό μας είναι λίγο μεγάλο, νομίζω, εμάς είναι 3.670 γεννήθηκε. Είναι καλό, δόξα τω Θεώ. Είναι. Πες μου λίγο, ήτανε κοντά σου, φαντάζομαι, ο άντρας σου, μόνοι σας, οι δυο σας? Όχι, αγάπη μου, σε ποιαν οικογένεια πάει ο άντρας και η γυναίκα μόνη του? Είμαστε στην Κύπρο. Με τη μάμα? Ήταν κοντά μας. Μας την έθουσαν το κετού. Όχι, στην έθουσαν το κετού. Στην έθουσαν το κετού, ήταν ο Λοΐζος μου. Και η αδερφή μου, γιατί η αδερφή μου είναι νοσοκόμα, οπότε αντιλαμβάνεσαι. Τέλεια. Και έξω που το έθουσαν το κοινό. Όλοι. Η οικογένεια όλη. Ήταν η μάμα μου, ήταν η παιδιά μου. Σούβλε, άτομα περίπου τα έξω, ας πούμε. Καμιά 20 άτομα εκεί έξω, ε. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, ποια ήταν η πρώτη σου κουβέντα και ποια ήταν η πρώτη κουβέντα του Λοΐζου σου? Την ώρα που γεννήσατε. Μα αγάπη μου, έτσι έφυγε η κουβέντα από αυτό, μας έφυγαμε. Εγώ δηλαδή έφυγα πάρα πολλά. Ο Λοΐζος μου, εντάξει, πολλά συγκινημένος. Μάλιστα έκανε και skin to skin, ο παπάς με το γιο, μέχρι να με βγάλουν το χειρουργείο. Τι ωραία στιγμή. Ήταν μια όμορφη διαδικασία. Skin to skin, Χριστιανά μου, επειδή ρωτάει Χριστιανά μας τι. Βάζεις το μωρό γυμνό πάνω σου έτσι για να νιώσει το δέρμα σου. Για να πάρει τους τύπους σου, την καρδιά σου αυτό. Τη μυρωδιά σου. Συνδεθεί. Ναι. Ποια ήταν έτσι η πιο δύσκολη στιγμή από τη μέρα που γέννησες ως σήμερα? Είχατε έτσι δύσκολες νυχτές?
Όχι, αγάπη, δόξα τω Θεώ. Φρόνιμος, κοιμάται. Όχι, δεν παραπονιούμαι, είμαι μια χαρά. Μπράβο, Νατάσα. Δεν έχει δύσκολες στιγμές. Εντάξει, όταν είσαι συνειδητοποιημένος, νομίζω ότι έτοιμος, δεν τα βλέπεις δύσκολα πράγματα. Ναι. Πρέπει να έχεις την υπομονή που πρέπει. Νομίζω ότι τώρα το είναι η δικιά μου, αυτό πρέπει να κάνω. Έτσι. Σιγά σιγά να γίνω μια μάμα πολλά καλή, νομίζω. Είμαστε σίγουροι, Νατάσα μου, ξέρεις, παίζει πάρα πολύ ρόλο να το έχεις προετοιμάσει κιόλας στο μυαλό σου και ψυχολογικά και να είσαι έτοιμη για να το ζήσεις αυτό το πράγμα, έτσι, για να μην έρχεται ξαφνικά και να σου αλλάζει τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εσύ ήσουν πανέτοιμη και ήθελες πάρα πολύ καιρό να τα αποκτήσεις μωράκι. Όντως, ναι, Κωνσταντίνα, μ' ακριβώς τούτον. Ήμουν έτοιμη εδώ και πολύ καιρό, αλλά τελικά όλα έρχονται όταν πρέπει και στην ώρα τους. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή σαν άνθρωποι, να πιστεύουμε. Είπαμε τόσο την άλλη φορά, δεν ξέρεις με πολλά καλά, είναι άνθρωπος είμαι. Οπότε, εντάξει, καμιά φορά πρέπει να κάνουμε παραπάνω υπομονή από ό,τι πρέπει, γιατί πολλές φορές διαζούμαστε να ζήσουμε κάποια πράγματα και χάνουμε την ουσία. Πάρα πολύ ποιο σωστά. Μοιάζει το μωρό. Πάρα πολύ σωστά. Ποιο μοιάζει το αλήθεια. Πολλά το μωρό εντάξει είναι μίξ. Εγώ βλέπω ότι μοιάζει του Λοΐζου μου. Ο Λοΐζος μου βλέπει ότι μοιάζει μου εμένα. Είσαστε πολλά αγαπημένοι γι' αυτό. Είσαστε πολλά ερωτευμένοι. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο ένας λέει του άλλου είναι σαν να μου μοιάζει, είναι σαν να μου μοιάζει. Όταν τη έστειλα για ένα μήνυμα τη Νατάσα μου λέει πραγματικά δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι απερίγραπτο το πράγμα που έζησα. Είναι απίστευτες αυτές τις συγκλήσεις. Στιγμές και είμαι σίγουρη για το πόσο είναι το να το νιώθεις, Νατάσα μου, γιατί το ήθελες πάρα πάρα πολύ. Νατάσα, να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Κάτσε να μας απαντήσεις. Θέλεις να μας απαντήσεις, Νατάσα μου, για το η στιγμή αυτή, πόσο έντονη την έζησες εσύ, πόσο απίστευτο είναι για σένα του τον που έζησες. Άμα πω τη λέξη να πειρώ, νομίζω ότι είναι πολλά μικρή. Ρε, το έγραψες και στο Facebook. Ναι, ό,τι και να πω, τούτον το άπειρο που νιώθεις, είναι περίγραφο. Μάνα μου, καταλαβαίνω σε πώς είσαι. Καταλαβαίνω γενικά στο δωμάτιο τι γίνεται τώρα. Κάλια μου, ήθελες να ρωτήσεις. Ναι, Νατάσα μου, ήθελα να σε ρωτήσω αν έβγαλες φωτογραφία την κλασική που βγάζουν οι μαμάδες με το χεράκι του μωρού που κρατάει το δαχτυλάκι σου ή αν ανεβάσεις στα social media. Όχι, αγάπη μου, είναι εύκολα έτσι φωτογραφίες. Όχι, εντάξει. Βγάλε το ποδαράκι εσύ. Έχει καλές φωτογραφίες. Ένα ποδαράκι, ένα, ξέρω εγώ. Έβαλες μία με φουσκωτό, ναι. Έβαλα μία φουσκούδα. Νατάσα μου το... Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος διπλά φέτος, διότι με πιάσει το πρωτάθλημα νιάικα κοινών, είμαι πολύ χαρούμενος. Και πέραμε να του βάλω, να βάλω του μωρού μας τις φόρμες νιάικα κοινών. Εντάξει, βέβαια. Τώρα όλοι οι πατεράδες θέλουν αγοράκια έτσι να τους φοράνε αυτά τα ποδοσφαιρικά για την ομάδα τους. Θέλω να μου πεις λίγο το όνομα, το ξέρουμε. Ήξεραμε το όνομα. Το όνομα είναι Ανδρέας. Ανδρέας, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Νατάσα μου να σου ζήσει, δεν θέλω να σε κρατώ άλλο, θυλάζουμε. Αποκλειστικά. Αποκλειστικά, είσαι έτσι κάθετη. Ήταν εύκολος ο θυλασμός σου. Προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα. Μια χαρά από τα πρώτα 10 λεπτά. Μπράβο. Τρώει καλά ο Ανδρέας. Ναι. Μπράβο, Νατάσα μου. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ψηφίστηκε και ο νόμος για το δημόσιο θυλασμό. Σήμερα το λέμε. Έτσι, θα το κάνεις και εσύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα το κάνεις και εσύ άνετα και να το απολαμβάνεις. Και σου εύχομαι να ζήσεις κάθε στιγμή, έτσι, κάθε λεπτό με τα αγόρια σου και την οικογένειά σου όπως την ονειρεύτηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα το δείτε και από κοντά. Θα έρθουμε με το καλό να μας δείτε. Εννοείται. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς λίγο. Γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο χρόνο και μετά βεβαίως εννοείται επισκέψεις. Και να τη πούμε ότι την αγαπάμε πολύ και την περιμένουμε σιγά σιγά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που μας αγκαλιάζει τις μέρες με τις ευχές του. Γεια σου, αγαπημένη μου. Φιλάκια στο μικρό.